Αμήν, να σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφή. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, ο ένος, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα που μας οδήγησε στον οίκο του. Πραγματικά, αγαπητοί αδερφοί, δεν είναι από μας. Είναι χάρη του Θεού αυτό που γίνεται. Όχι ότι είμαστε καλοί ή ότι ήμασταν καλοί, αλλά είναι Θεού το δώρο, για να μην καυχηθεί τι λέει ο Απόστολος Παύλος, στα έργα αυτού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Μα έχω προβλήματα, δεν μπορώ να έρθω στην εκκλησία, έχω εμπόδια, δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο. Εάν βάλεις το θέλειν, ο Κύριος θα παραμερίσει τα εμπόδια και θα σου δώσει χαρά, γιατί πραγματικά όταν κάνει ο Κύριος την παρουσία του, αυτό είναι το οποίο δίνει χαρά στον άνθρωπο, η παρουσία του Θεού. Πέφτουνε τα όροι, φεύγουνε τα προβλήματα, φεύγουνε και οι μέρημνες και απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, αγαπητοί αδερφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Θα ήθελα, αγαπητοί αδερφοί, να διαβάσω κάτι με τη χάρη του Θεού από τη 1053 σελίδα. Είναι η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. 1053 σελίδα. Είναι από το σίγμα κεφάλαιο. Θα ήθελα να διαβάσω από το 6 εδάφιο μέχρι και το 12. 1053 σελίδα. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας, διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο φανερών, ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομεν τι. Έχοντας δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις αυτά. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, πίπτουσι εις πειρασμών και παγίδας και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν, διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργυρία, την οποίαν την εσωρηγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Σύ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε, ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Αγωνίσου τον καλόν αγώνα της πίστεως, κράτη την αιώνιον ζωήν, εις την οποία και προσεκλήθης, και ομολογήσας την καλήν ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αγαπητοί αδερφοί, για το λόγο του. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας, λέει. Και αυτό το εδάφιο βγήκε στην καρδιά μου πάρα πολύ, αγαπητοί αδερφοί, όταν το διάβασα. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια. Τι είναι η ευσέβεια, Είναι ο σεβασμός μου προς τον Θεό, Η ευσέβεια. Και τι είναι η αυτάρκεια. Η αυτάρκεια είναι να αρκούμε σε αυτά που έχω, Σε αυτά που έχω, σε αυτά που μου δίνει ο Κύριος. Άλλος αρκείται σε 300 ευρώ, άλλος τη βγάζει με 400 ευρώ, άλλος τη βγάζει με 600 ευρώ. Εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει, μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας. Όταν το κατάλαβα αυτό το εδάφιο, αγαπητοί αδερφοί, μπήκε πολύ στην καρδιά μου, Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Διότι λέει στο 7, δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο φανερών, ουδέ δυνάμεθα να εκφέρομεν τι, Και πραγματικά έτσι είναι, αγαπητοί αδερφοί. Ούτε ήρθαμε με κάτι, φέραμε κάτι στον κόσμο, ούτε θα πάρουμε και κάτι μαζί μας όταν θα φύγουμε. Γιατί το σώμα μας, αγαπητοί αδερφοί, από εκεί που ήρθε, εκεί θα πάει. Από χώμα είμαστε και στο χώμα πάλι θα πάει, Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχοντας δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις αυτά. Η αυτάρκεια, αγαπητοί αδερφοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και λέει, όσοι δε θέλουσι, λέει, να πλουτώσει, πίπτουσι εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς. Έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια. Μπαίνει σε πειρασμό ο άνθρωπος, Θέλω να αποκτήσω, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο. Μπαίνει σε μέρημνες. Κι όμως, βυθίζουσι, λέει, τους ανθρώπους, λέει, εις όλεθρον, λέει, και απώλεια. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι, αγαπητοί αδερφοί, Διότι λέει, η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργυρία. Ρίζα πάντων των κακών, βλέπουμε, αγαπητοί αδερφοί, τι γίνεται στον κόσμο, Για το χρήμα. Και πραγματικά, αδερφοί, αυτός ο λόγος,
Όπως όλος ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι είναι αληθής, διότι η ρίζα πάνω των κακών είναι η φιλαργυρία. Μπορούμε να δούμε, αγαπητοί αδερφοί, κάτι μέσα από το λόγο του Θεού. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Κύριό μας, αγαπητοί αδερφοί, για 30 αργύρια, για 30 αργύρια. Την οποία την έσλεγε οι ορηγόμενοι, απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς, όπως είπαμε για τον Ιούδα, αγαπητοί αδερφοί. Μπορούμε να δούμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις ανθρώπων μέσα στο Λόγο του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, για το πού μπορεί ο άνθρωπος να έχει την καρδιά του. Πολύ γρήγορα, αγαπητοί, θα ήθελα, αγαπητοί αδερφοί, να δούμε λίγο για να μην αργήσω. Στην 891 σελίδα λέει, αν θέλετε αδερφοί μην ανοίγετε, λέει για κάποιον άνθρωπο ο οποίος πάει στον Κύριό μας και του λέει τι να πράξω, λέει, για να, τι να κάνω για να λάβω, πώς το λέει, αγαπητοί αδερφοί, να μην το πω πώς. Διδάσκαλε, λέει, αγαθέ, τι να κάνω, λέει, για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Τι με λέγεις, λέει, αγαθόν ουδείς, αγαθός σημείο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Αποκριθείς, λέει, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε ταύτα πάντα, εφύλαξα εκ νεότητός μου, Τα έκανα πάντα, όλα αυτά τα έκανα στη ζωή μου. Ήμουνα καλός άνθρωπος εγώ, είμαι καλός άνθρωπος εγώ, Και πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, ο άνθρωπος έχει αυτοδικαίωση, Είμαι καλός εγώ, πράττω καλά έργα, κάνω καλά έργα. Και ο Ιησούς, λέει, έβλεψε εις αυτόν, λέει, αγάπησε αυτόν και είπε προς αυτόν ενσύλληπη. Είπα, γε, πόλεις ον όσα έχεις και δώσεις στους πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν το ουρανό και έλθε ακολούθημη, σήκωσα στο σταυρό. Και μετά, αγαπητοί αδερφοί, για να μην παίρνω πολύ χρόνο, λέει ότι αυτός στεναχωρήθηκε, αυτός ο άνθρωπος, και έφυγε. Η καρδιά αυτού του ανθρώπου, αγαπητοί αδερφοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είχε το θάρρος στα χρήματα, ενώ μία άλλη περίπτωση ήτανε το Ζακχαίου, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος είχε τα χρήματα, αλλά δεν είχε το θάρρος σε αυτά, η καρδιά του δεν ήτανε στα χρήματα, και έκανε αποκατάσταση και σώθηκε και αυτός και η οικογένειά του. Έγινε σωτηρία στον οίκο τούτο, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Στο 11, αγαπητοί αδερφοί, λέει, «Συ όμως, άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε, ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ποιος είναι ο άνθρωπος του Θεού, εσύ, ο αναγεννημένος ο άνθρωπος του Θεού, εσύ που αναγεννήθηκες, ταύτα όλα φεύγε». Μας αναγέννησε ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, μας έκανε νέα κτίσματα. Όλα αυτά δεν τα έχει ανάγκη πλέον ο αναγεννημένος ο άνθρωπος να πέφτει σε τέτοιους πειρασμούς, αγαπητοί αδερφοί. Να κοιτούμε τα ουράνια, αγαπητοί αδερφοί. Αυτό μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Την αυθαρσία, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγωνίσου, λέει, τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτη την αιώνιον ζωή, εις την οποία και προσεκλήθης. Και ομολογήσα την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων, Ομολογήσα την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, είναι για το συμφέρον μας. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, εάν ομολογείτε το όνομά μου έμπροσθεν πολλών ανθρώπων, θέλω κι εγώ ομολογήσει εσάς έμπροσθεν του Πατέρου μου εν τους ουρανείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο μας, αγαπητοί αδερφοί. Αυτό να κάνουμε, αγαπητοί αδερφοί. Να λέμε στους ανθρώπους τι έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Ο άνθρωπος έχει, αγαπητοί αδερφοί, ανάγκη και πλέον βυθίζεται στα προβλήματα, ψάχνει από κάπου να πιαστεί και δεν βρίσκει άκρη, αγαπητοί αδερφοί. Γι' αυτό εμείς πρέπει, εφόσον γνωρίσαμε την ελπίδα, να μιλήσουμε στους ανθρώπους για να γίνει σωτηρία εις αυτούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. «Κύριε, χάνομαι», λέει ο Πέτρος,
Τι έκανε ο Κύριος, τον άφησε? Όχι, τον έπιασε, τον έβγαλε. Σε τι λέει δίστασα, λέει, ο λιγόπιστε. Και εμείς αδερφοί πολλές φορές πέφτουμε, τα προβλήματα μας κάνουν, Κύριε, σε τι δίστασες, ο λιγόπιστε. Να θυμόμαστε, αγαπητοί αδερφοί, πόσα περάσαμε με τον Κύριο, από πού μας έβγαλε, από πόσα προβλήματα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Μα βγαίνω ίσα ίσα, δεν έχω, αν γίνει κάποιο πρόβλημα στη ζωή μου δεν ξέρω τι θα γίνει. Αγαπητοί αδερφοί, θα σας πω μια εμπειρία και θα κατέβω με τη χάρη του Θεού. Όταν είχαμε πρωτοέλθει στη Γερμανία και ζούσαμε στο Schwäbisch Gmünd, τα οικονομικά μας ήταν σε άθλια κατάσταση, με συγχωρείτε για την έκφραση. Δεν είχαμε ούτε για τον άρτο των επιούσεων. Αλλά όταν ήρθα, να φανταστείτε αγαπητοί αδερφοί, ότι βράζαμε το νερό και το βάζαμε στο ψυγείο για να μπορούμε να πιούμε. Και ήρθε μία μέρα η οποία πεινούσαμε. Πραγματικά είμαστε στο έλεος του Θεού. Και μου λέει η αδερφή Γιώτα, Σάκη, πεινάω, λέει, τι κάνουμε? Και λέω, Γιώτα, θα ζητήσουμε από τον Κύριο. Θα πάμε και θα ζητήσουμε από τον Κύριο. Πάμε, αγαπητοί αδερφοί, πραγματικά γονατίσαμε και ζητήσαμε από τον Κύριο αυτό το οποίο είχαμε ανάγκη. Λέμε, Κύριε, εσύ μας λες να ζητούμε πρώτα τη βασιλεία σου και τη δικαιοσύνη σου και όλα τα άλλα θα μας προσθεθούν. Αλλά βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη από αυτό το αγαθό. Η σάρκα έχει ανάγκη αυτό εδώ. Και σηκωνόμαστε από την προσευχή, αγαπητοί αδερφοί. Δεν άργησε ο Κύριος να κάνει έκβαση. Δεν θυμάμαι μετά από πόση ώρα. Χτυπάει η πόρτα, ανοίγω την πόρτα, βλέπω μια γειτόνισσα, έρχεται με ψώνια εκεί πέρα και μου λέει, πάρτε τα, λέει, να ησυχάσω, λέει, γιατί σκέφτομαι από χθες, λέει, σας σκέφτομαι, λέει, και δεν φεύγεται από το μυαλό μου, ε. Μας έδωσε εκεί κάποιο, αγαπητοί αδερφοί, θα κάνει έκβαση ο Κύριος. Με αυτά τα οποία κάνει ο Κύριος στη ζωή μας, μας αυξάνει, ε, και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε. Αλλά πολλές φορές τα ξεχνάμε αυτά τα οποία κάνει ο Κύριος, ε. Μέσα από τις μέρημνες, μέσα από τα προβλήματα, ο Κύριος να κάνει χάρη, αγαπητοί αδερφοί, να μας δυναμώνει έτσι περισσότερο τις τελευταίες ημέρες, να μην καταποτιζόμαστε στα προβλήματα, ε. Να κράξουμε στον Κύριο, Κύριε, δεν μπορώ, βοήθησέ με. Ο Κύριος θα κάνει έκβαση, αγαπητοί αδερφοί, γιατί δεν θα μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει. Ο Κύριος να αναλάβει και το υπόλοιπο. Αμήν. Αδέρφια, και εγώ με τη σειρά μου, δόξα τον Κύριο πρώτα, ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους. Τον ευχαριστούμε για αυτή την ημέρα, αδέρφια. Μεν λίγοι είμαστε, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα που εγώ προσωπικά τα ζω με το Κυριακό που κάνουμε. Και είναι, δεν θυμάμαι τώρα, έχει δύο-τρεις εβδομάδες νομίζω, είχαμε τα παιδιά και μιλούσαμε για το Πατερημόν. Η μία προσευχή. Να πούμε πιο απλή προσευχή που μπορεί να κάνει ένας χριστιανός. Και ρώτησα τα παιδιά, λέω, πώς μπορούμε, λέω, να κάνουμε μια προσευχή ή πώς προσευχόμαστε στον Κύριο. Είναι απλό, αδέρφια. Αρχινάμε μια ευχαριστία. Τον ευχαριστούμε για αυτή την ημέρα. Τον ευχαριστούμε για αυτά που έχει κάνει στη ζωή μας και. Και αρχινώ και ρωτώ τα παιδιά, κάθε παιδί, εμείς γιατί τον ευχαριστούμε τον Κύριο ή εσείς γιατί τον ευχαριστείτε. Και αρχινούσαν και λέγαν τα παιδιά. Λέγανε. Πολλά παιδιά λέγανε για το σχολείο, τον ευχαριστούμε, τι έχουμε να φάμε, έχουμε μια σκέπη πάνω από το κεφάλι μας, έχουμε αμάξια, τα έχουμε όλα, αδέρφια. Δεν μας λείπει τίποτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Και είχα και τον Ιωσία, μερικές φορές τον έρχεται και αυτό στον Κυριακό, στο μεγάλο που έχουμε, και τον είχα στα χέρια μου. Και το ρωτάω σαν τελευταίο που ήταν και ο πιο μικρός, του λέω, εσύ γιατί ευχαριστείς τον Κύριο, του λέω. Και εκείνη τη στιγμή λέει, αδέρφια, ευχαριστώ τον Κύριο, που δεν έπαθες τίποτα στο ατύχημα, που δεν πέθανε στο ατύχημα, μπαμπά μου, λέει. Και σκέφτηκα, λέω, εκείνη την ώρα μίλησε ο Κύριος, αδέρφια, μέσα στην καρδιά μου.
Γιατί πολλές φορές τα ξεχνάμε. Ξεχνάμε ο Κύριος τι έχει κάνει στη ζωή μας. Από πού μας έχει βγάλει, όπως είπε και ο αδερφός. Πού ήμασταν και πού είμαστε τώρα, αδέρφια. Και εγώ πόσες φορές ξέχασα να ευχαριστήσω τον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστώ που με κράτησε στη ζωή και δεν σκοτώθηκα στο ατύχημα που είχα. Και πιστεύω και άλλα αδέρφια και πολλοί από εμάς στον κόσμο που θα είχαν μεγάλα ατυχήματα ή θα είχαν προβλήματα, σίγουρα. Και μετά σκέφτηκα και λέω και θυμήθηκα, λέω Κύριε, λέω όταν έγινε το ατύχημα δεν σε ευχαρίστησα γιατί δεν επέτρεψες να γίνει κάτι μεγαλύτερο, να μείνω ανάπηρος, να σκοτωθώ. Δεν τον ευχαρίστησα τότε. Δεν τον είπα Κύριε σε ευχαριστώ, Κύριε το αμάξιμο, Κύριε αυτό, Κύριε γιατί το επέτρεψες. Αυτό δεν είναι καλό, αδέρφια, να λέμε Κύριε γιατί το επέτρεψες. Ξέρω ο Κύριος γιατί το επιτρέπει. Αλλά δεν, αντί να τον ευχαριστούμε πολλές φορές, του κρατάμε και μούτρα. Και αυτό δεν είναι καλό, αδέρφια. Να ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά που έκανε στη ζωή μας. Και θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια από τον Ψαλμό. Σίγουρα μερικοί θα το ξέρουν. Είναι σελίδα 575 από το ρο ΚΑΑ. Είναι κεφάλαιο 121, νομίζω. Ψαλμός, κεφάλαιο 121. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει έλθει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πού σου, ουδέ θέλει νηστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νηστάξεις, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου, ο Κύριος είναι η σκέπη σου, εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού, θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδόν σου και την είσοδόν σου από τον νυν και ως του αιώνος. Αλληλούια, αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αρχινά εδώ πέρα υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν έλθει η βοήθειά μου. Παππού θα έρθει η βοήθειά μου, αδέρφια. Από τον ξάδερφο, από τον θείο μου θα έρθει η βοήθειά μου. Ποιος θα με βοηθήσει, άνθρωπος. Κοιτάω πάνω, προς τα πάνω. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος, που επίησε τη γη, επίησε τον ουρανό. Τι μεγάλος που είναι ο Κύριος, αδέρφια, που μας βοηθάει. Επίησε αυτόν τον κόσμο. Και τον ευχαριστούμε που μας βοηθάει. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πού σου, που δεν θέλει νηστάξει ο φυλάτων σε. Ουδέ θέλει νηστάξει ο φυλάτων σε. Ο Κύριος δεν κοιμάται, αδέρφια, δεν νηστάζει, δεν ξεχνάει ο Κύριος. Εμείς σαν άνθρωποι πολλές φορές νηστάζουμε, πολλές φορές ξεχνάμε, πολλές φορές δεν θέλουμε. Εδώ πέρα όμως ο Κύριος ποτέ δεν νηστάζει. Ιδού δεν θέλει νηστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Ο Κύριος είναι πάντα μαζί μας, αδέρφια. Όπου κι αν είμαστε, ό,τι και να έχουμε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, σε δυσκολία, σε μέρημνα, σε στεναχωρίες, αδέρφια, ο Κύριος είναι πάντα μαζί μας. Πάντα. Όμως, όπως και με τον Ιώβ, τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος, ο Κύριος δεν τον άφησε. Πάντα ήταν ο Κύριος μαζί του, Και τον ευχαριστούμε που πάντα μας βοηθάει και πάντα μας στηρίζει ο Κύριος. Όμως πολλές φορές εμείς τον ξεχνάμε, αδέρφια. Τον ξεχνάμε και γρήγορα τον ξεχνάμε. Και αυτό μας δίνει μερικές φορές να καταλάβουμε ότι τον έχουμε ανάγκη, αδέρφια, τον Κύριο. Εδώ πέρα συνεχίζει. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου. Εκ δεξιών σου, Ο Κύριος είναι η σκέπη μου, Όπως είπαν και τα παιδιά στο Κυριακό, τον ευχαριστούμε που μας έχει δώσει μια σκεπή, Μας σκεπάζει ο Κύριος, αδέρφια,
Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος σε φυλάτει από παντός κακού, θέλει φυλάτει την ψυχή σου, ε. Αδέρφια, άμα μείνουμε στον Κύριο και προχωρήσουμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος, θα μας φυλάτει ο Κύριος. Αλλά πολλές φορές ο Κύριος επιτρέπει στη ζωή μας και αφήνει. Αφήνει να σκοντάψουμε, αφήνει να πέσουμε για να καταλάβουμε. Αλλιώς δεν θα μάθουμε, αδέρφια. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από τον νυν και ως του αιώνος. Αυτό είναι ωραίο εδάφιο, αδέρφια. Από όταν γνωρίσαμε τον Κύριο μέχρι το τέλος. Δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει ποτέ ο Κύριος. Ποτέ δεν μας άφησε. Και όσο εμείς θέλουμε να τον ακολουθήσουμε, όσο πάρουμε εμείς την απόφαση, αδέρφια, ο Κύριος δεν μας αφήσει ποτέ. Θα είναι πάντα μαζί μας. Και γι' αυτό, αδέρφια, να δοκιμάζουμε να μένουμε στο θέλημα του Θεού. Αυτά που λέει η Γραφή, αυτά να ακολουθάμε και αυτά να κάνουμε, αδέρφια, για να φτάσουμε μια μέρα στο πρόσωπό του Άγιο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους.